Κύριοι βουλευτές, σήμερα σε 60 από τις 192 χώρες μέλη του ΟΗΕ διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις. Η περιοχή μας φλέγεται. Οι τζιχαντιστές αναβιώνουν μεσαιωνικές φρικαλαιότητες σε βάρος χριστιανικών αλλά και μουσουλμανικών πληθυσμών. Στο κομπάνι του Συριακού Κουρδιστάν, πλάι στα τουρκικά σύνορα, μια πόλη πείραμα ανεξιθρησκείας, δημοκρατίας και ισότητας των φύλων, δοκιμάζεται σήμερα ο ανθρώπινος πολιτισμός. Το ίδιο δοκιμάζεται βέβαια και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το Ηράκλειο και μακάρι να ήταν μόνο εκεί όταν παιδιά λιποθυμούν από πείνα. Η τουρκική κυβέρνηση ασχολείται με την έμπρακτη αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΣ και ανέχεται τη γενοκτονία των Κούρδων. Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η διεθνής θέση της Ελλάδας στα 4,5 χρόνια των μνημονίων έχει υποβαθμιστεί βία και επικίνδυνα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις υιοθέτησαν ως εθνικό συμφέρον την ιδιοκτησία των πιο βίαιων πανευρωπαϊκά προγραμμάτων προσαρμογής, εφαρμόζοντας πρακτικά ότι ο σκοπός των δανειστών αγιάζει τα μέσα. Ταυτόχρονα έκαναν και μια θεμελιώδη επιλογή ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το ρόλο του σιωπηλού κομπάρσου που ψηφίζει ναι σε όλα όσα θέλουν οι ισχυρές χώρες και σε αντάλλαγμα όχι μόνο δεν παίρνει τίποτα αλλά χάνει κιόλας. Έτσι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν βρίσκει μια κουβέντα να πει όταν η Γερμανία παραμερίζοντας τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για μια ευρωπαϊκή, για μια γερμανική Ευρώπη. Συγκαλεί στο Βερολίνο τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ορίζει την Αλβανία εκπρόσωπο όλων, θεσμοθετεί αυτή τη σύναξη και για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας στόχους για επίλυση, όπως το ονοματολογικό της ΦΥΡΟΜ, εκτός πλαισίου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με απουσία της Ελλάδας αλλά και της Ιταλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτική είναι επίσης η στάση της κυβέρνησης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μόλις ένα μήνα πριν, όταν υπερψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία 124 χωρών, ανάμεσά τους και η Ρωσία και η Τουρκία, η πρόταση που εισηγήθηκαν με πρωτοβουλία της Αργεντινής 77 χώρες με επικεφαλή στην Κίνα, με ένα τίτλο που τα λέει όλα, για μια πολυμερή σύμβαση για τη δημιουργία ενός νομικού κανονιστικού πλαισίου για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης δημοσίου χρέους, η οποία πρέπει να φτιαχτεί μέσα σε ένα χρόνο και να μπει για κύρος στην επόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και η υπερχρεωμένη Ελλάδα απέναντι στη δρομολόγηση μιας συνθήκης όπλος στα χέρια των μικρών χωρών απήχε κόντρα στα πιο ζωτικά πραγματικά εθνικά συμφέροντα. Υπόθηκε εδώ από κυβερνητικούς βουλευτές ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ευρώπης. Θα ρωτήσω, υπάρχει άραγε κάποιο ενιαίο ευρωπαϊκό συμφέρον με το οποίο ταυτίζονται αυτομάτως τα συμφέροντα όλων λαών και κρατών? Είναι τυχαίο που στο πρόσφατο μανιφέστο τους με τίτλο «Κάλεσμα για αλλαγή» οι έξι νομπελίστες οικονομολόγοι με πρώτο το Στίγκλιτς, που κανένας τους βέβαια δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, μετονομάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε Ένωση Λιτότητας. Στη Ρώμη πριν 10 μέρες, στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικονομική Διακυβέρνηση, υπήρξε γενικευμένη αμφισβήτηση βουλευτών για τη συνέχιση της λιτότητας και της άτεγκτης δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όταν τα λέγαμε όλο αυτό τον καιρό εμείς αυτά, μας λέγατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τρελός του ευρωπαϊκού χωριού. Τώρα που ανοίγουν πράγματι χαραμάδες ελευθερίας στο δημοσιονομικό κορσέ, τι θέση παίρνετε? Δυστυχώς επιμένετε μέσα από μια λαιλατημένη Ελλάδα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, όπως ο κύριος Χαρδούβελης που έκανε πρόσφατα κήρυγμα και αυστηρές συστάσεις στην κυβέρνηση της Γαλλίας. Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του λαού και της χώρας μας όταν η Ελλάδα ταυτίζεται με την κυρίαρχη γραμμή ενός ιδιόμορφου οικονομικού ψυχρού πολέμου σε μια Ευρώπη που φλερτάρει για τρεις φορές με την ύφεση με οικονομικές κυρώσεις ενάντια στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, τη Ρωσία, για να εισπράξει με τη σειρά της ρωσικά αντίμετρα, αυτοτραυματιζόμενη και με τα αντίπεινα και με τα αντίμετρα?
Με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν χθες, οι ελληνικές εξαγωγές βυθίστηκαν τον Αύγουστο κατά 5,9% λόγω του εμπάργκο. Πόσα χρόνια, πόσους κόπους και πόσο χρήμα πήρε για να μπουν οι Έλληνες παραγωγοί, αγρότες και μη στη ρωσική αγορά. Όταν τελειώσουν τα αντίπεινα, γιατί θα τελειώσουν. Πολλοί θα έχουν καταστραφεί και η θέση της χώρας θα έχει οπισθοχωρήσει τουλάχιστον μια δεκαετία. Οι νέες χώρες που τα προϊόντα τους παίρνουν τη θέση των ελληνικών, Τουρκία, Αίγυπτος, Αργεντινή, Χιλή, μπαίνουν σήμερα για να μείνουν. Μήπως όμως δεν γινόταν να κρατήσει άλλη στάση η χώρα μας. Η νατοϊκή Τουρκία δεν υποστήριξε κανένα γύρο αντιπίνων. Και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία δήλωσαν με όλους τους τόνους την αντίθεσή τους στα αντίπεινα. Η Φινλανδία δήλωσε στην Κομισιόν ότι επειδή διακυβεύονται κρίσιμα οικονομικά συμφέροντά της, δεν θα εφαρμόσει τις κυρώσεις, ασκώντας το δικαίωμα που της δίνει το άρθρο 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει δυνατότητα αποχής από κυρώσεις χωρίς άσκηση βέτο, και απόσπασε από τη ρωσική ηγεσία δήλωσε ότι τα αντίμετρα δεν θα ισχύσουν για αυτήν. Και βέβαια, οι σύμμαχοι της Γερμανίας, Αυστρία και Σλοβενία, μόλις υπέγραψαν με τη Ρωσία, όπως ξέρετε, για τον αγωγό Σάουστριμ. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα προσαρμόσει την εξωτερική πολιτική της χώρας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του λαού και της πατρίδας μας. Σε ένα δύσκολο και περίπλοκο πολυπολικό κόσμο, η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται μια ενεργητική και ουσιαστικά ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Χρειάζεται συμμαχίες από τις πιο σύντομες μέχρι τις πιο μακροπρόθεσμες, με κριτήριο τα συμφέροντα του τόπου και του εργαζόμενου λαού και σε βάση αμοιβαίου όφελους. Να αναπτύξει σταθερές και ισότιμες σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα με τις χώρες BRICS, πριν απ' όλα με την Κίνα και με τη Ρωσία. Να στηρίξει κάθε φιλιρινική δύναμη και δύναμη αντίσταση στον ηγεμονισμό, ώστε να μπορεί η χώρα μας με τη σειρά της να αναζητήσει στήριξη σε τέτοιες δυνάμεις. Να αντικαταστήσει τη μη διπλωματία με την ενεργή διεκδίκηση. Και πρέπει να στηρίξει αποφασιστικά τον κυπριακό λαό απέναντι σε εκβιασμούς της τουρκικής κυβέρνησης που συνδέει τη λύση του Κυπριακού με την απαράδεκτη άποψη ότι η κυπριακή δημοκρατία είναι σήμερα defunct, εκλειπούσα, δηλαδή πεθαμένη. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στη σημασία της διεθνούς δραστηριότητας του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, που οι εκπρόσωποι της συγκυβέρνησης, πρέπει να πω, αντιμετωπίζουν μικρόψυχα και κομπλεξικά. Δεν φαίνεται να κατανοούν ότι η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στο debate των υποψηφίων για την Προεδρία στην Κομισιόν ή στη συζήτηση στο κόμμα, η συνάντηση με τον Πάπα και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, πριν απ' όλα προωθούν τα πιο άμεσα συμφέροντα τα λαού και της χώρας, λέγοντας τα πράγματα. Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Με το όνομά τους, πριν απ' όλα για τη μεγέννη των καταστροφικών πολιτικών λιτότητας που σφίγγουν το λαό και της χώρας και πρέπει να τερματιστούν. Και ο ψήφος εμπιστοσύνης θα δοθεί. Θα είναι ο ψήφος εμπιστοσύνης του λαού σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πολύ σύντομα για τη σωτηρία της πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι λίγο πιέσει.